Εδώ είμαστε λοιπόν, στα RFM 97,1, ραντεβού στις 4 με τη Βάσια Πονοπούλου και τον Άκη Τσακίρη και στη τηλεφωνική μας... Θα τον Άκη Τσακίρη και την Αγγελική κάνουμε... Δαλιάνη. Έτσι, και είμαστε μαζί λοιπόν με την Αγγελική Δαλιάνη. Καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα και τα φιλιά μου σε όλους. Να είστε καλά. Καλησπέρα Αγγελική, τι γίνεται, τι κάνεις. Καλά, καλά, είμαι μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, πώς είστε εκεί στην Αθήνα. Εμείς λέω ότι έχουμε γλιτώσει εδώ στη Λαμία ακόμα με τον καιρό. Εκεί είστε λίγο περίεργα. Τώρα έχει σταματήσει τη βροχή, για να είμαι ειλικρινής. Νωρίτερα έχει μια καταρακτώδης βροχή, αλλά για να πω ό,τι βλέπω, το βλέπω μόνο μέσα στην τηλεόραση, γιατί γενικά δεν πολύ βγαίνω από το σπίτι εξαιτίας του ομόρου. Ναι, να σου ζήσω. Οπότε ζήσω, δεν έχω καταλάβει και... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και μιας και ανέφερες το μωρό, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για το όλη την διαδικασία που έγινε με την γέννα. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, είχες πει ότι ήσουν έξω και διασκέδαζες και έσπασαν τα νερά. Ναι. για περιέγραψέ μας την όλη κατάσταση. Εντάξει, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε αναπάντεχο, γιατί γενικότερα η εγκυμοσύνη πήγαινε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Μέχρι και 2 μέρες πριν τη γέννα δούλευα κανονικά στο θέατρο. Mm-hmm. Όλα πήγαιναν καλά, αλλά ξαφνικά σπάσαν τα νερά χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, χωρίς πόνους, χωρίς τίποτα. Και ήταν μετά λίγο μια κατάσταση λίγο αγχωτική, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν πολύ καλά, ευτυχώς. Και ήρθε το μωράκι 2 μήνες νωρίτερα. Είδαμε και εκεί τις φωτογραφίες που ανεβάζατε και εσύ και ο σύζυγός σου, ο Μάνος, με το μωρό μέσα στη θερμοκοιτίδα. Ήσασταν δίπλα του συνέχεια και ήταν και πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Παρόλη βέβαια τη δυσκολία που περάσατε. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι έμεινε ευτυχώς μόνο ένα μήνα μέσα στη θερμοκοιτίδα. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, mm-hmm. Αλλά ήταν και τυχερός, γιατί γεννήθηκε αρκετά κιλά για την ηλικία του, ας πούμε, για τον 7ο μήνα. Οπότε ήταν σημαντικό αυτό. Ευτυχώς ήταν αυτό, ναι, καλό. Ήταν μεγαλούλης, γεννήθηκε 2 κιλά, το βάρος του τον βοήθησε στο να πάρει, έτσι, να πάρει τα πάνω του αρκετά, mm-hmm, γρήγορα. Mm-hmm. Και... ευτυχώς ήταν μόνο 1 μήνα που χρειάστηκε την περιποίηση των ανθρώπων εκεί της εντατικής αεροπίας νεοχνών και όλα πήγα μια χαρά, και εδώ και 1 μήνα τον έχουμε στο σπίτι. Αχ, υπέροχα. Και τον προσέχουμε. Να σου ζήσει, Αγγελική, να σου πω, εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς μπήκε το μικρόβιο της ηθοποιίας μέσα σου και ξεκίνησε όλο αυτό και μπήκε στη ζωή σου. Συγνωρίσαμε μέσα από τη Μαρία την Άσχημη, βλέπεις καθόλου, γιατί είναι ακόμα σε επανάληψη. Παίζεις επανάληψη τώρα στο Μέγκα συνέχεια, κάθε βράδυ κιόλας. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τώρα που είμαι στο σπίτι, τυχαίνει μερικές μέρες και το βλέπω εκείνη την ώρα, ναι. Mm-hmm. Έχω, ναι. Πώς σου φαίνεται που βλέπεις εκείνη την σειρά, που η αλήθεια είναι ότι είχε χτυπήσει και πάρα πολύ καλά νούμερα στην τηλεόραση. Χαμός είχε γίνει και τότε έδινες και συνεντεύξεις σαν Μαρία Ιάσπη. Ως Μαρία, έτσι. Θυμάμαι στον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου είχες βγει ως Μαρία. Έτσι. Ναι, ναι, κοίτα, τότε ήταν μια συμφωνία, είχαμε με το κανάλι τέλος πάντων να προστατεύσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε το ρόλο, mm-hmm, και γι' αυτό η συνεντεύξη είναι ως ρόλο, mm-hmm, και όχι ως Αγγελική. Ως Μαρία. Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, πώς μπήκε το μικρόβιο μέσα. Πώς μπήκε το μικρόβιο της ηθοποιίας, ναι. Το μικρόβιο της ηθοποιίας πώς μπήκε έτσι μέσα σου. Αποφάσισα να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια, mm-hmm, υποκριτικής και ορθοφωνίας, έτσι πιο μικρή. Είχες κάτι άλλο στο μυαλό σου ότι θες να κάνεις και μπήκε λίγο σαν σφήνα. Όχι. Ναι, κάπως έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, πολύ, πήγα για την ορθοφωνία, ήταν και υποκριτική μέσα στο παιχνίδι, άρχισε σιγά σιγά να μ' αρέσει. Μετά λέω θα πάω και στη σχολή, γιατί μ' αρέσουν τα μαθήματα της σχολής, μ' αρέσαν πάρα πολύ. Συμπεριλάμβανε γραμματική σχολή, συμπεριλάμβανε όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Mm-hmm. Χώρο, κινησιολογία, θέατρο, τα πάντα, τα πάντα. Και τελειώνοντας το πρώτο έτος, εκεί είχα πάρει και την απόφαση ότι θα το κάνω και επάγγελμα, οπότε πάμε πιο δυναμικά. Μάλιστα. Κάπως έτσι μπήκε, δηλαδή σιγά σιγά και βήμα-βήμα, δεν ήταν κάτι που το είχα σκεφτεί μικρότερη, ας πούμε, στα σχολικά χρόνια.
να πω ότι θα τελειώσω το σχολείο και θα πάω σε μια δραματική σχολή να γίνω ηθοποιό. Δηλαδή ήρθε σιγά σιγά στην πορεία από μόνο του. Mm-hmm. Σιγά και αβίαστα πλέον. Έχεις στο μυαλό σου λίγο να το εξελίξεις διαφορετικά, γιατί έχουμε δει πολλούς ηθοποιούς να το γυρνάνε στη σκηνοθεσία. Δεν ξέρω και αν γράφεις κιόλας σε σενάριο και τέτοια. Το έχεις σκεφτεί λίγο να το εξελίξεις κάπως διαφορετικά? Κοίτα να δεις, γενικά πάντα με ενδιαφέρει το επάγγελμα ολιστικά. Mm-hmm. Δηλαδή και στους άλλους συναφείς, ας πούμε, τομείς που... Αλλά προς το παρόν, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Προς το παρόν, παιδί μου, είσαι μανούλα. Ακριβώς. Την απόλυτη ευτυχία τέτοια, τώρα. Αλλά... Τι λες? Ναι. αν δεν κάνω λάθος, ήσουν και στο θέατρο. Είναι ότι μόνο τη δουλειά δεν σκέφτομαι. Είμαι σίγουρη. Λογικό. Λογικό. Τώρα έχετε το καινούριο μέλος της οικογένειας και έχετε δώσει όλη την αγάπη και όλη τη βάση εκεί. Αγγελική Λαμία έχει έρθει. Γιατί δεν θυμάμαι τώρα να έχει έρθει η παράσταση. Έχω έρθει. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, έχω και συγγενικές σχέσεις με τη Λαμία. Είναι η νονά της Λυγίας από εκεί και φίλη μου. Πολύ καλή μου φίλη. Νάτα. Τα φιλιά μας στην νονά της Λυγίας. Έτσι. Στην Ολλά, ναι, και είναι και οι γονείς της, μένουν εκεί μόνιμα. Α, και έχω έρθει και στη Λαμία με παραστάσεις. Mm-hmm. Και ήσουν και στην παράσταση πετάει-πετάει, αν δεν κάνω ήμουν λάθος. Ήμουν και στην πετάει-πετάει, mm-hmm. Στη Λαμία έχω έρθει με την Ποντικοπαγίδα, έχω έρθει με τις Πέτρες από τα Τύρανα, έχω έρθει με το Σχημόπαπο, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή έχω έρθει τις 4 φορές με παράσταση. Υπέροχα. Το αγαπάς περισσότερο το θέατρο, νομίζω. Δεν ξέρω, έτσι όπως σε βλέπω σε όλη την πορεία σου. Ή δεν τα διαχωρίζεις? Για να σου είμαι ειλικρινή, mm-hmm. όχι. Αγαπάω τη δουλειά αυτή, δηλαδή να υποδύω με ρόλους. Mm-hmm. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα το μέσο, τα τελευταία χρόνια είναι το θέατρο και είναι κάτι που δεν θα... Νομίζω ότι θα το αφήσω ποτέ. Άλλες τηλεοπτικές προτάσεις μετά τη Μαρία την Άσχημη είχες που είπες ότι αυτό θα το έκανα? Κοίτα, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχει περάσει μια δεκαετία από την πρώτη προβολή, ας πούμε, της Μαρίας. Πώς έχουν περάσει 8 χρόνια, πώς περνάνε έτσι? Ναι, προβλήθηκε το 17, ναι. 17 μάλλον, τώρα έχουμε 17, μια δεκαετία γεμάτη. Mm-hmm. Ναι, είχα κάποιες προτάσεις, άλλες δεν ευδοκίμησαν, άλλες δεν τις θεώρησα ιδανικές, όταν ήθελα δεν είχα, και τώρα όλα μαζί συνέβησαν. Θέλω να Αγγελική... πάμε... Α. Συγγνώμη, όχι, πες. Πες, να μην τσακωθούμε, πες. Και ακόμη φορά. Θέλω να μας πεις λίγο και για την φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και όλων των sites, μέσα από τα sites και από τα social media, η φωτογραφία που θύλαζες το νεογέννητο παιδί σου και σε τράβηξε ο Μάνος και ήταν για την Παγκόσμια Εβδομάδα Θυλασμού. Η οποία είχε όμως λίγο και θετικές και αρνητικές κριτικές. Για να είμαι ειλικρινής, είχε θετικές κριτικές. Mm-hmm. Αρνητικές, κοίταξε, πάντα υπάρχει και κάποιος που θα πει τον αντίλογο, mm-hmm. σε όλα τα θέματα. Προφανώς. Δεν μπορεί να αρέσουν σε όλους. Αλλά ήταν πάρα πολύ λίγες και για να σου είμαι ειλικρινής, μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω δώσει και άλλες συνεντεύξεις μετά από αυτή τη φωτογραφία. Και μου λένε συνήθως για αρνητικές κριτικές, λέω παιδιά, δεν τα διαβάσετε καλά. Mm. Δεν τα διαβάσετε καθόλου καλά. Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Mm-hmm. Αγαπάω πάρα πολύ το θυλασμό. Επιτρέπω όλες τις νέες μανούλες να το προσπαθούν όσο πιο πολύ μπορούν. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο θέμα με το μικρό, για να είμαι ειλικρινή, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και δεν κάνω αποκλειστικό θυλασμό και ήταν κάτι που με στεναχώρησε, γιατί λόγω προορότητας δεν είχα την ποσότητα του γάλατος που χρειαζόταν για να καλυφθούν οι ανάγκες του μωρού. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά όμως δεν το βάλα κάτω. Προσπάθησα πολύ να έχει και το δικό μου γάλατο μικρό και ακόμα προσπαθώ. Και ήταν ένα μήνυμα που ήθελα να το περάσω έτσι σε όλες τις μανούλες, ότι δεν πρέπει να τους φοβείς και να τους τρομάζεις θυλασμός, γιατί όταν έχεις ένα γέννητο στο σπίτι, αλλάζουν τα δεδομένα της ζωής σου,
μέχρι να προσαρμοστεί και θυλασμός. Κάποιες μπορούν να πούνε ότι είναι πολύ κουραστικό. Δεν πρέπει να το βάλω κάτω, γιατί θεωρώ ότι το μητρικό γάλα, τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες της ζωής ενός μωρού, είναι το πιο σημαντικό δώρο που μπορείς να κάνεις στο μωράκι. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικά θέματα. Γι' αυτό έχει γίνει και εβδομάδα παγκόσμιου θυλασμού. Για να περνάνε αυτά τα μηνύματα στις μαμάδες κτλ. Και περίμενα για να συμμελητήσω να το κάνω πώς και πώς, γιατί ήταν το θέμα που με απασχολήσε και με απασχολεί το τελευταίο διάστημα. Ναι, καταλαβαίνουμε. Τι ωραία που τα λέει η Αγγελική. Ναι. Γιατί μου την έφερες εδώ, γιατί είμαι και σε κρίσιμη ηλικία να ακούω για μωρά και τέτοια. Χτυπάει το βιολογικό σου ρολόι. Αγγελική, αφού χτυπάει το βιολογικό της ρολόι, για μίλησέ μας λίγο για τη μητρότητα. Να βάλει μπροστά. Ορίστε. Αυτά είναι, λοιπόν. Θα να βάζουμε μπροστά τη μηχανή τα στο κινήτρο. Και δημόσια πια σε προτρέπουν. Λοιπόν. Και δημόσια. Δρομολόγησέ το. Αυτά είναι. Είναι πολύ ωραία. Τι να πω. Είναι μια αλλαγή ζωής, ας πούμε, που είναι ιδανικό να τη ζει κάθε γυναίκα. Πες μου λίγο πώς έχεις καταφέρει, γιατί διαβάζω ότι συνεργάζεσαι και με την αδερφή σου. Πώς έχεις καταφέρει να συνεργάζεστε? Εγώ δεν μπορώ να... Μαζί μέναμε και δεν μπορούσαμε. Ναι. Πώς έχεις καταφέρει έτσι να συνεργάζεσαι με την αδερφή? Εντάξει, στην αρχή υπήρχαν θέματα. Εντάξει, τα επόμενα χρόνια συνήθισε μία την άλλη. Για πες μας τώρα για την αδερφή σου, πώς συνεργάζεστε και πάνω σε τι συνεργάζεστε. Τι να σου πω, κοίτα, η αδερφή μου είναι και αυτή κάτι καλλιτέχνη. Είναι τελειόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών, έχει τελειώσει και μαρμαρογλυπτική. Έτσι έχει ένα πολύ ανήσυχο καλλιτεχνικό πνεύμα και γενικότερα σε ό,τι αφορά και το θέατρο ακόμα, για να σου είμαι ειλικρινής, αλλά και θέματα εικαστικά κτλ. Πάντα έχω προσπαθώ να με βοηθάει και να παίρνω πάντα τη γνώμη της. Αυτό σημαίνει ότι είστε και οι καλύτερες φίλες παράλληλα, όχι μόνο αδερφές, mm-hmm. που είναι και το σημαντικότερο αυτό. Την αλήθεια, το προσπαθούμε. Mm-hmm. Όλες οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι λείπει και χαλάνε κάποιες σχέσεις. Επειδή δεν δουλεύει είτε ο ένας είτε ο άλλος. Τη σχέση εννοώ. Κοίτα να δεις τώρα, φιλία ανάμεσα στα αδέρφια, όσον το κάνουν, επειδή τα αδέρφια ξέρεις, θεωρεί το ένα το άλλο. Τη θεωρώ πολύ δικό μου άνθρωπο. Mm-hmm. Μπορεί να μην τις μιλήσει σαν μια φίλη της. Ναι. Να είμαι λίγο πιο αυστηρή απέναντι τη μεγαλύτερη. Εντάξει, το φίλες μεταφορικά τώρα, αλλά και έχετε χτίσει και ναι. μια σωστή επικοινωνία. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Και τα τελευταία χρόνια με βοηθάει πάρα πολύ και στο μαγαζί, σε μαγαζιά, στις δύο καφετέρειες, καφέ μπαρ που έχουμε με το Μάνο. Mm-hmm. Επειδή τα έχουμε αναλάβει εξ ολοκλήρου αυτά τα δύο μαγαζιά και έχουμε κάνει και τη διακόσμηση κτλ. Έχει συμβάλει πολύ και σε αυτό. Γενικά έχουμε έτσι μια πάρα πολύ καλή σχέση. Τώρα με βοηθάει και με το μωρό που το προλαβαίνει. Και επιχειρηματίας η Αγγελική. Εγώ δεν το ήξερα ότι έχεις... Και μαμά. Έχεις μαγαζιά. Δεν το ήξερα. Μπράβο. Και επιχειρηματίας. Πολύ δυναμική. Το εξωτερικό, Αγγελική, επειδή βλέπω ότι ταξιδεύετε και αρκετά συχνά με τον Μάνο, έχει περάσει έτσι ποτέ από το μυαλό σου να πεις ότι δεν αντέχω άλλο, θα φύγω? Γιατί έχουμε δει και πολλούς ηθοποιούς οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και δουλεύουν εκεί και κάνουν και χτίζουν και μια καινούργια καριέρα πηγαίνοντας εκεί. Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Δεν έχει περάσει κάτι από το μυαλό μου, γιατί η πορεία έτσι της ζωής μου με την οικογένεια κτλ. Δεν μου επιτρέπει ούτε να το σκεφτώ. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι μου έχουν πάει αρκετά καλά τα πράγματα εδώ πέρα. Και υπάρχουν και τόσες υποχρεώσεις που δεν μπορείς να τα αφήσεις όλα, ας πούμε, και να φύγεις. Αλλά από τη στιγμή που τσουλάει το πράγμα, ας το πούμε, δεν έχει περάσει το μυαλό μου μια τέτοια σκέψη. Θα ήθελα όμως να είχα ζήσει την εμπειρία της φοιτητικής ζωής στο εξωτερικό, για να είμαι ειλικρινή. Είναι πολύ δυνατή. Άλλη χώρα. Νομίζω ότι ναι. Είναι μια πολύ δυνατή εμπειρία να έχει ζήσει και κάτι άλλο εκτός Ελλάδας.
Εντάξει, δεν έτυχε, δεν πειράζει. Τώρα έχει το επισκέπτεται τα ταξίδια. Ναι. Τώρα έχει τα ταξίδια και νομίζω ότι σιγά σιγά τα ταξίδια νομίζω ότι είναι και η μεγαλύτερη επένδυση, βρε παιδί μου, που μπορεί να κάνει γενικότερα έτσι. Κερδίζει στιγμές, εμπειρίες. Η μικρή, πόσο χρόνο είναι η μικρή σου? Είναι 8,5. Συμμετέχει αυτή λίγο στα καλλιτεχνικά δόμενα, έχει λίγο. Καλλιτεχνική φύση από τη μαμά και από τον μπαμπά. Δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινή με τα πόσα έχει καλλιτεχνική. Η αλήθεια είναι ότι έχει δηλώσει ήθελα για να είσαι ποιό. Εγώ ξέρω πώς τις φαντάζομαι. Η Αγγελική να τη διαβάζει για τα μαθήματα και η μικρή να τη κρατάει το σενάριο. Να τη τα λέει η Αγγελική. Κάπως έτσι. Όταν έχουμε πρόβες, είναι πάντα εκεί. Κυρίως Σαββατοκυριακά που δεν έχει σχολείο. Και γενικά πέρυσι, ας πούμε, που ήμασταν τα τελευταία 3 χρόνια που είμαι στο θέατρο, έρχεται συνέχεια. Συνέχεια. Τα Σαββατοκύριακα, ειδικά που δεν έχει σχολείο, μου λέει: μαμά, θα έρθω και εγώ στο θέατρο, κάτσε στο καμαρίνι, βλέπει την παράσταση από την Κουίντα. Είναι μέσα στο πράγμα. Πέρυσι ήμασταν στο θέατρο μαζί με το Μάνο, στην ίδια παράσταση, οπότε πηγαίναμε οικογενειακώς, αφού μας έβλεπε ένας τεχνικός μπαίνοντας στο θέατρο κάθε φορά, κυρίες της Σαββατοκύριακα πάλι, και έλεγε καλά στην οικογένεια. τώρα σιγά σιγά και ο μικρός. Εντάξει, ο μικρός μόλις είναι μικρός, λίγο. Παιδί μου. Πάντως έχουν χρόνια διαφορά. Είναι καλό αυτό που κάνατε. Το να έχει αρκετά χρόνια διαφορά. Προς το παρόν δείχνει να είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι και πολύ υποστηρικτική η μικρή, ακριβώς γιατί είναι 8,5 χρόνια και καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Αυτό λέω, αποκτάει ένα. Από ότι να έχει 2 χρόνια διαφορά ενδεχομένως, με τα 8 αποκτάει και ένα αίσθημα υπευθυνότητας και αυτοσυντήρησης, σου λέει να συντηρήσω το μωρό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν χρόνια διαφορά. Το λέω και εγώ επειδή έχω αδερφό ο οποίος έχουμε 8 είναι χρόνια διαφορά. Είναι κοριτσάκι και έχει δείξει σαν μια μικρή ανιμουλιά που θέλει και αυτή να βοηθήσει. Το έχει δει λίγο σαν κούκλα. Τέλειο. Θέλει να το ταΐζει, να το αλλάζει. Έρχεται πώς και πώς από το σχολείο, ας πούμε, για να δει το μωρό. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και μεγαλώνει. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και με τα επόμενα. Ναι, θα έχουμε και τρίτο. Και με τα επόμενα. Όση ώρα μιλάμε, η μικρή τον κρατάει αγκαλιά. Έχει βάλει μια ταινία στο λάπτοπ, και κάθονται μαζί του για την ταινία. Τέλειο. Τι υπέροχο. Δεν έπρεπε να γίνει συνέντευξη με την Αγγελική. Το καταλαβαίνεις, μου δημιουργούνται άλλα συναισθήματα τώρα και άλλα αισθήματα. Λοιπόν, Αγγελική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε περιμένουμε στη Λαμία. Σίγουρα θα τα πούμε και από κοντά, είτε στα πλαίσια μιας παράστασης, είτε να έρθεις να δεις την ονά του κοριτσιού. Γιατί όχι. Κάπως έτσι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά. Βεβαίως, γιατί όχι. Σε ευχαριστούμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας σε μικρούς και μεγάλους. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία εύχομαι και σε εσάς, τα επαγγελματικά, τα προσωπικά και. Να δρομολογούμε. Και με το καλό, λέει. Και με το καλό, ότι το πρώτο παιδί της Βάσιας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια.